sau là điều ước muốn lớn nhất. Bàn tay anh mở ra là nắng lấp lánh. Βρισκόμαστε στην αυτοκρατορική πόλη του Ανόη, στην οποία ακριβώς πίσω μου βλέπετε την είσοδο όπου θα εισέλθουμε για να πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Για πάμε λοιπόν. Τιμή εισιτηρίου στην οποία θα πληρώσετε είναι 30 ολόκληρα ντόγκ, φίλοι μου. Περίπου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακριβώς μετά τον έλεγχο των εισιτηρίων σας, μόλις περάσετε την είσοδο, θα βρείτε εδώ έναν χάρτη ο οποίος δείχνει ακριβώς όλα τα σημεία τα οποία πρέπει να επισκεφτείτε εδώ στην αυτοκρατορική πολιτεία, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, φίλες και φίλοι μου, και θέλει αρκετούτσικο χρόνο. Ήρθαμε στο χώρο της αυτοκρατορικής πολιτείας του Ανόη, του αυτοκρατορικού παλατιού. Η αυτοκρατορική πολιτεία του Ανόη, η οποία ονομάζεται Than Long, είναι ένα συγκρότημα ανακτόρων το οποίο κτίστηκε κατά την δυναστεία των Λι από το 1011 μετά Χριστού. Σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο υπάρχουν και άλλα ανάκτορα τα οποία έχουν καταστραφεί από τους Γάλλους όταν κατέκτησαν την Ινδοκίνα τον 19ο αιώνα, αλλά και οι επόμενες δυναστείες των Τραν Κέλι και των Γκουγέ, διότι και αυτοί χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο χώρο σαν κεντρικό τους ανάκτορο. Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν οι Ιάπωνες εισέβαλαν και κατέλαβαν την Ινδοκίνα και το σημερινό Βιετνάμ, μετέτρεψαν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι αυτής εδώ πέρα της αυτοκρατορικής πολιτείας σε φυλακές, όπου 4.000 Γάλλοι στρατιώτες κρατήθηκαν εδώ ως εγμάλωτοι στις φυλακές από τους Ιάπωνες κατακτητές. Στις 31 Ιουλίου του 2010 η αυτοκρατορική πόλη του Ανόη μπήκε στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ανεβήκαμε στον πάνω όροφο της κεντρικής πύλης του ανακτόρου. Έχει γενικώς μία πάρα πολύ όμορφη θέα από εδώ πάνω, όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι μου, πανοραμικά κάποια σημεία του ανακτόρου και της πολιτείας. Και αυτό εδώ το κτίριο το οποίο βλέπετε πίσω μου είναι το λεγόμενο D67.
đôi rồi hai ta sẽ thành đôi. Em như bông hoa tươi nhất trong khu vườn. Εδώ φίλες και φίλοι μου ήταν το στρατηγείο του στρατού του Βορείου Βιετνάμ. Όταν ήταν πάνω από τη γη και όταν δεν χρειαζόταν να πάνε κάτω στο καταφύγιο, εδώ παίρναν όλες τις αποφάσεις για τον πόλεμο. Τώρα, ελάτε λίγο μαζί μου να πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Πίσω μου, ακριβώς όπως θα δείτε, βρίσκεται το πολεμικό καταφύγιο το οποίο θα πάμε να δούμε μαζί, φίλοι μου. Για πάμε λοιπόν κάτω μαζί. Και εδώ, φίλες και φίλοι μου, είναι ο πρώτος διάδρομος εδώ στους χώρους του Ανακτόρου όπου έχουμε εισέλθει στο πολεμικό καταφύγιο. Εν τω μεταξύ, αυτό το καταφύγιο είναι επενδυμένο με ξύλο, δείτε εδώ πέρα παιδιά, πάρα μα πάρα πολύ όμορφα, και είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο από το να είχε σκέτα τσιμέντα. Εν τω μεταξύ, έχει μία μυρωδιά παιδιά, κάπως υγρασίας και μούχλας, η οποία είναι κάπως δυσφορική. Αλλά εντάξει, θα το υποστούμε και αυτό. Εδώ, στο σημείο το οποίο βρίσκομαι, ήταν το κέντρο των επιχειρήσεων για τους Βόρειους στον πόλεμο του Βιετνάμ. Θα δείτε πίσω μου ακριβώς ότι υπάρχουν χάρτες στους οποίους βάζαν τα σχέδιά τους εδώ για τις επιχειρήσεις τους. Δείτε λίγο το χώρο, παιδιά. Ένας πάρα μα πάρα πολύ όμορφος χώρος, ο οποίος είχε τη συγκέντρωση των ατόμων που παίρναν όλες τις αποφάσεις. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο μικρό δωματιάκι στο οποίο είχαν διαφόρων τύπων τηλέφωνα, όπως θα δείτε εδώ πέρα, κάποια ασύρματα, δείτε εδώ πέρα και τα ασύρματα, και άλλα διάφορα πολλά τα οποία είχαν σχέση με τις επιχειρήσεις του πολέμου, φίλοι μου. Και από εδώ, φίλες και φίλοι μου, πίσω η έξοδος. Για πάμε! Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, ήταν το D67 και το καταφύγιο του εδώ πέρα στα Ανάκτορα του Παλατιού. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα επεισοδίου στο κανάλι μου στο YouTube, στο Roberto Trip, φίλες και φίλοι μου. Μία πανέμορφη εκδρομή στο Ανόε που πραγματικά ελπίζω να την απολαύσατε, να ταξιδέψατε σε έναν άλλον διαφορετικό κόσμο και να μείνατε ικανοποιημένοι από τις εικόνες. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, σας εύχομαι να σας τύχει, να αξιωθείτε, να επιλέξετε, να καταφέρετε, να έρθετε εδώ πέρα, να δείτε όλα αυτά που είδα εγώ και τα μοιραστήκαμε μαζί και να ζήσετε κι εσείς ένα πραγματικό όνειρο. Λοιπόν, μία εγγραφή στο κανάλι μου, στο YouTube, στο Roberto Trip, με βοηθάει πολύ σημαντικά, φίλες και φίλοι μου, εδώ πέρα σε όλο αυτό που κάνω, που προσπαθώ να φτιάξω με τα βίντεο. Κουμπάκι, εγγραφή, είναι δωρεάν. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Από το μαγικό Ανόη και από το μαγικό Βιετνάμ, τα λέμε στο επόμενο με πάρα πολύ όμορφες εικόνες και ωραία επεισόδια από άλλους διάφορους κόσμους και πολιτισμούς. Φιλάκια!